Θα ξεκινήσω πρώτα συστήνοντας τους συνεργάτες στην Οικονομική Επιτροπή. Θα ξεκινήσω από τον οικονομικό διαχειριστή του κόμματος, τον Νεόφυτο Νεοφύτου, τον Κωστάκη τον Κωνσταντινίδη, που για χρόνια ήταν ο οικονομικός ταμείας και οικονομικός διαχειριστής του κόμματος, ο Κίκης ο Κυριακίδης, άνθρωπος που πάντα είναι στη διάθεσή μας για συνεισφορά, τον Μιχάλη τον Μιχαήλ που ήταν ο εξωτερικός ελεκτής μας για χρόνια και ο ταμείας του κόμματος, ο οικονομικός ταμείας του κόμματος, οικονομικής διαχείρισης, ο Λύσανδρος. Αφού ευχαριστήσω την Οικονομική Επιτροπή, θέλω να δηλώσω πως ο Δημοκρατικός Συναγερμός, όπως και κάθε άλλος οργανισμός στην Κύπρο άλλωστε, αντιμετωπίζει καθημερινά τις συνέπειες και τις πραγματικότητες της οικονομικής κρίσης και ύφεσης που διανύουμε. Παράλληλα, υπάρχει και ισχυρή θέληση εμάς της ηγεσίας του κόμματος να εφαρμόσουμε συνθήκες πλήρους και πραγματικής διαφάνειας της χρηματοδότησης του κόμματος και να θέσουμε σε εφαρμογή τις εισηγήσεις της Επιτροπής Γκρέκο του Συμβουλίου της Ευρώπης. Για μας τον Δημοκρατικό Συναγερμό δεν χρειάζεται να έχουμε νόμους για να εφαρμόσουμε την διαφάνεια. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα εργαστούμε στο να ψηφιστεί το συντομότερο δυνατόν ο νόμος για την διαφάνεια των οικονομικών των κομμάτων. Σήμερα ο Δημοκρατικός Συναγερμός εξαγγέλει η εκστρατεία οικονομικής ενίσχυσης του κόμματος. Το εκτελεστικό γραφείο σε πρόσφατη του συνεδρία εισηγήθηκε προς το πολιτικό γραφείο της παράταξης την δημιουργία επιτροπής υπεύθυνη για το θέμα αυτό και είναι οι συνεργάτες που είναι μαζί μου στο Προεδρείο. Την Επιτροπή, όπως εξήγησα και προηγουμένως, απαρτίζουν ο Γενικός Διευθυντής, ο Οικονομικός Διαχειριστής, ο Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου της Επιτροπής Δεοντολογίας, της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, ο προϊστάμενος της Οικονομικής Διαχείρισης, ο εξωτερικός μας ελεκτής και ο αγαπητός μας Κίκης Κυριακίδης. Η εκστρατεία θα διενεργηθεί υπό την μορφή Παγκύπριου Εράνου. Θα έχει χρονική διάρκεια 3 μηνών και θα απευθύνεται στην βάση της παράταξης. Σκοπός και στόχος είναι η συλλογή εισφορών από τις χιλιάδες μέλη, φίλους και υποστηριχτές της παράταξης, ώστε σε συνθήκες πλήρους διαφάνειας να καλυφθεί το έλλειμμα στον ετήσιο προϋπολογισμό του κόμματος. Ο προϋπολογισμός του κόμματος για το 2014 έχει εγκριθεί από το πολιτικό γραφείο και έχει δημοσιοποιηθεί. Ταυτόχρονα, η επιτυχία της προσπάθειας αυτής θα σημαίνει και την απεξάρτηση του κόμματος από μεγάλους εισφορείς και την στήριξη στα απλά μέλη της παράταξης που ενστερνίζονται την πολιτική του φιλοσοφία και τις πολιτικές που προάγουμε αλλά και που παράγουμε στο Δημοκρατικό Συναγερμό. Η όλη εκστρατεία θα διεξαχθεί σε συνθήκες πλήρης διαφάνειας, τηρώντας με κάθε αυστηρότητα τις εισηγήσεις της Επιτροπής Γκρέκο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων. Σημειώνουμε πως οι εισφορές θα δημοσιοποιούνται στο τέλος του χρόνου στην επίσημη ιστοσελίδα του κόμματος και άρα το σύνολο της κυπριακής κοινωνίας θα μπορεί να γνωρίζει τους οποιουσδήποτε έχουν συνεισφέρει μικρά ή μεγαλύτερα ποσά. Στόχος μας είναι με την περαιτέρω ανάπτυξη του λογισμικού μας συστήματος σταδιακά οι εισφορές να εμφανίζονται αμέσως με την καταβολή τους στην ιστοσελίδα του κόμματος.
Ως εκ τούτου, ως παράταξη που δεν έχουμε τίποτε να κρύψουμε, το παραμικρό, καλέσαμε την πλατφόρμα Διαφάνεια Τώρα να ορίσει ανεξάρτητο παρατηρητή ή επιτροπή που θα παρακολουθεί την όλη διαδικασία. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε και δημόσια πως η πλατφόρμα Διαφάνεια Τώρα απεδέχθη την πρότασή μας και θα παρακολουθούν την διαδικασία με εισηγήσεις για τις βέλτιστες πρακτικές. Κλείνοντας, θέλω να παρακαλέσω τα μέλη, τους φίλους και τους υποστηριχτές του Δημοκρατικού Συναγερμού να στηρίξουν έμπρακτα την προσπάθεια αυτή. Αναγνωρίζουμε τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην χώρα μας. Δεν ζούμε άλλωστε σε άλλο πλανήτη. Βλέπουμε και νιώθουμε τις επιπτώσεις της ύφεσης καθημερινά, όπως και τις δυσμενείς συνθήκες που ισχύουν στην αγορά εργασίας. Πιστεύουμε όμως πως ένας ισχυρός δημοκρατικός συναγερμός χωρίς εξαρτήσεις θα συνεχίσει να βοηθά την κοινωνία με παραγωγή ουσιαστικών πολιτικών και θα συνεχίζει να συμβάλλει θετικά στην προσπάθεια που κάνει η χώρα, αλλά πρωτίστως οι πολίτες και η κοινωνία στο σύνολό της, για έξοδο από την κρίση και την δημιουργία μιας νέας, καλύτερης και ευημερούσας Κύπρου. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός εξαγγέλει οικονομική εκστρατεία για την ενίσχυση των οικονομικών του κόμματος με σκοπό την κάλυψη των λειτουργικών του εξόδων. Κατανοώντας τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στον τόπο μας, απευθυνόμαστε στα μέλη και στους φίλους του κόμματος, αλλά και σε όλους όσους ενστερνίζονται τις αρχές και τις αξίες του Δημοκρατικού Συναγερμού. Οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν θα συνάδουν με τις συστάσεις της Επιτροπής Γκρέκο, αλλά και με τον νόμο για χρηματοδότηση των κομμάτων. Είναι γι' αυτό που έχουμε καλέσει και την Επιτροπή Διαφάνειας για συμμετοχή στη διαδικασία και επιβεβαίωση ότι αυτή η οικονομική εκστρατεία γίνεται με πλήρη διαφάνεια. Καλούμε τα μέλη του Δημοκρατικού Συναγερμού να προχωρήσουν σε ανανέωση της κάρτας μέλους, αλλά και κάνοντας την εισφορά τους. Εν όψη μάλιστα και των επερχόμενων ευρωεκλογών και το γεγονός ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι ταυτισμένος με το ευρωπαϊκό όραμα, η οικονομική στήριξη των φίλων και μελών του κόμματος είναι πέραν από καλοδεχούμενη. Καλούμε ξανά τους φίλους, τα μέλη και όλους όσους ασπάζουν τις αξίες του Δημοκρατικού Συναγερμού να στηρίξουν οικονομικά την παράταξη, καλώντας το τηλεφωνικό κέντρο του Δημοκρατικού Συναγερμού ή μέσω της ιστοσελίδας του κόμματος, κάνοντας την εισφορά τους και ανανεώνοντας την κάρτα μέλους τους. Αγαπητοί μου, είμαστε στη διάθεσή σας για το συγκεκριμένο θέμα και μετά στη διάθεσή σας για αυτό, κύριε Νοφίτου. Έχετε πει ότι το 2014 δόθηκε ο αυτοπολιτισμός. Εγώ τουλάχιστον δεν γνωρίζω. Μπορείτε να μας πείτε, κύριε Νοφίτου, ποιο είναι ο αυτοπολιτισμός για το DC και αν είναι αυτός ο στόχος να καλυφθεί, δηλαδή το ποσό που απαιτείται για διαχείριση του κράτους να καλυφθεί το συγκεκριμένο. Κύριε Παπαηλία, ο προϋπολογισμός του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι στην ιστοσελίδα, τόσο ο κεντρικός προϋπολογισμός όσο και των επαρχιών και των άλλων παραρτημάτων, με ένα έλλειμμα, και αυτό νομίζω είναι που ενδιαφέρει περισσότερο, ένα έλλειμμα της τάξης περίπου των 700.000 ευρώ. Είναι το ετήσιο έλλειμμα στον προϋπολογισμό μας. Το σύνολο του προϋπολογισμού νομίζω λύσαν γύρω στα 2 εκατομμύρια. 1,8. Γύρω στα 2 εκατομμύρια. Άρα στόχος ήταν 700.000. Και είναι το ποσό πέραν από την κρατική χορηγία που είναι γύρω στο 1,2 εκατομμύρια.